Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαριά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διασωληνωμένο παιδάκι 12 ετών από τροχαίο με πατίνι στο Χολαργό. Ζωντανή σύνδεση. Μετά τη Βαλένθια ήρθε η σειρά της Βαρκελόνης. Πνίγηκαν στο νερό οι δρόμοι, λίμνη το αεροδρόμιο. Το Star σε Φλόριντα και Ουάσιγκτον εν αναμονή της πιο αμφίροπης μάχης για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πού ποντάρουν Χάρις και Τραμπ. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις εξελίξεις με την τρομοκρατία, καθώς η ελληνική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα ευρήματα από το ισοπεδωμένο διαμέρισμα στους αμπελοκήπους, αλλά και σε άλλα τρία σπίτια. Βρέθηκαν μεταξύ άλλων μάσκες, περούκες, κλειδιά και δύο πιστόλια. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι χειρόγραφες σημειώσεις. Σε αυτές φαίνεται ότι τα μέλη της οργάνωσης μελετούσαν σχολαστικά την κατασκευή βομβών. Είναι τα βήματα που ακολουθούσαν για να φτιάξουν τη βόμβα που τελικά έσκασε στα χέρια τους. Αυτές τις χειρόγραφες σημειώσεις είχαν ως οδηγό για να πετύχουν σκοπό και στόχο. Σχεδίαζαν με στυλό μπαταρίες, βόμβες και τις πιθανές αντιδράσεις. Έγραφαν καλή αγωγή, χαλκός, αλουμίνιο, άργυρο, πυρίτιο. Ακριβώς από κάτω σημείωναν τι θα μπορούσε να προκαλέσει αποτυχία, δηλαδή βραχυκύκλωμα. Ενώ εξηγούσαν και τι σημαίνει αντίσταση αλλά και ενέργεια. Καλά μελετημένη με γνώσεις ηλεκτρονικών, η αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι σίγουρα υπήρχε καθοδηγητής. Εκτός από σημειώσεις, δείτε, είχαν και υλικά παρασκευής της βόμβας. Εδώ βλέπουμε όσα βρέθηκαν σε σπίτι στα Εξάρχεια και δείχνουν σύνδεσή τους με ένοπλες ληστείες. Τα δύο πιστόλια τα είχαν για να απειλούν τα θύματα και τις μάσκες για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Μάσκες που παρομοιάζουν και σε ηλικιωμένα πρόσωπα, αλλά και γάντια για να μην αφήνουν αποτυπώματα, όπως και περούκες σε όλα τα χρώματα. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ψάχνει κλεμμένη μηχανή κοντά στην οδό Αρκαδίας. Επιχειρησιακό δηλαδή όχημα που θα μετέφερα τη βόμβα. Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάτι. Ούτε μηχανή, ούτε αυτοκίνητο. Έτσι δεν μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο να μετέφεραν τη βόμβα με τα πόδια. Επομένως, ο στόχος θα πρέπει να ήταν κάπου εκεί κοντά. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσουν στα χέρια της αντιτρομοκρατικής τα αποτελέσματα για την εκρηκτική ύλη που χρησιμοποίησε η ομάδα των αμπελοκήπων. Στο μικροσκόπιο έχει μπει χώμα και υλικά από τη γιαυκά. Συνελήφθη πριν από λίγο από τους αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής στο αεροδρόμιο η γυναίκα που είχε διαφύγει στην Ολλανδία. Το Star φέρνει στο φως αποκαλυπτικούς διαλόγους που φωτίζουν το ρόλο της. Πάμε να συνδεθούμε με την Κατερίνα Ρίστα, η οποία θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες. Ακριβώς, Μάρα. Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος η γυναίκα με τα αρχικά Ζήτα Δέλτα. Ήταν η γυναίκα η οποία είχε φύγει στο εξωτερικό 2-24 ώρα πριν την έκρηξη της βόμβας στη Γιάφκα. Ήξερε λίγα λεπτά αργότερα για το τι συμβαίνει στη Γιάφκα. Είχε ενημερωθεί, είχε γνώση για τις εξελίξεις. Η αντιτρομοκρατική την περίμενε από το Σάββατο. Τελικά πέρασε σήμερα, πάτησε σήμερα στην Ελλάδα. Είχε σημάνει άλλωστε συναγερμό, θέλω να σου πω, σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας. Έτσι, σε περίπτωση που περνούσε να χτυπούσε το σύστημα, οι αστυνομικοί την συνέλαβαν. Περίμεναν όμως τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής για να τις περάσουν χειροπέδες, όπως και έγινε. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία της αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομικής μας συντάκτριας Κατερίνας Μαστραντονάκη, δεν έχει πει κουβέντα στους αστυνομικούς και ζητάει τους δικηγόρους. Από τη στιγμή που έχουμε ένταλμα σύλληψης, έτσι και αλλιώς δεν μπορεί να μιλήσει στους αστυνομικούς και θα πρέπει κατευθείαν να μιλήσει στην ανακρίτρια όπως και θα γίνει. Να θυμίσω ότι αύριο θα οδηγηθεί στον ανακριτή ο σύντροφός της, επομένως δεν αποκλείεται να οδηγηθεί και εκείνη αύριο στον ανακριτή για να δώσει τις δικές της εξηγήσεις. Όμως, Κατερίνα, έχεις καυτούς διαλόγους της συγκεκριμένης γυναίκας. Έχουμε τους διαλόγους οι οποίοι αποκαλύπτουν τα τελευταία σημάδια που έδωσε λίγο μετά την έκρηξη της βόμβας και είναι η επικοινωνία που έχει με τον γιο του ιδιοκτήτη. Ουσιαστικά την καλεί ο γιος του ιδιοκτήτη και ζητά εξηγήσεις. Της λέει: ποιοι ήταν μέσα στο διαμέρισμα, ποιους έβαλες. Με εκείνη να απαντά: είμαι στο εξωτερικό. Τι μου λες,
Απαντά εκείνος. Ψάχνει η αστυνομία τους γονείς μου. Πες μου τι θα πω στους γονείς μου, τι θα πω στην αστυνομία. Με την 30χρονη από εκείνη τη στιγμή να εξαφανίζεται. Άρα και να δηλαδή ο γιος του ιδιοκτήτη εμφανίζεται να μην γνωρίζει. Εμφανίζεται να μην γνωρίζει, εμφανίζεται αυτοβούλος στην ασφάλεια και δεν έχει συμπεριληφθεί και στη δικογραφία, δεν προκύπτει τίποτα σε βάρος του. Θέλω να σου πω, Μάρα, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, όταν προσέγγισε τον γιο του ιδιοκτήτη, βρήκε μια συγκεκριμένη δικαιολογία να του πει έτσι ώστε να κατοχυρώσει ότι θα πάρει τα κλειδιά και το διαμέρισμα και του ανέφερε χαρακτηριστικά. Τέλειο Οκτώβρη ήταν η επικοινωνία αυτή. Θα μου δώσει το σπίτι να πάω με τον σύντροφό μου. Θέλω να είμαστε οι δυο μας. Λίγο αργότερα, Μάρα τον ξαναπήρε τηλέφωνο και λέει: μήπως μπορώ να φιλοξενήσω και δύο φίλους μου. Απόλυτη άγνοια είχε ιδιοκτήτης. Θέλω να σου πω και ότι. Τη συνέχεια την ξέρουμε. Αλλά πριν από λίγο, Κατερίνα, βγήκε από την εντατική η τραυματίας από την έκρηξη στους Αμπελοκήπους. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι προφανώς από αυτό το σημείο και μετά θα μπορούν οι αρχές να την ανακρίνουν. Αυτόματα αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα νέο κύκλο στην έρευνα και μια νέα έναρξη, γιατί έχουμε δύο πρόσωπα που μπορούν να μιλήσουν. Πρώτον, η γυναίκα που ήρθε από το εξωτερικό και δεύτερον, η γυναίκα που βγήκε από τη ΜΕΘ και πλέον μπορεί και θα πάει σε κανονικό δωμάτιο. Δεν θα πάει η τρομοκρατική να της πάρει κατάθεση, αλλά όπως ξέρουμε από το Σάββατο θα πάει να της πάρει απολογία η ίδια η ανακρίτρια, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Η υπόθεση προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς. Θα δούμε τι θα προκύψει τις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.